Πάμε εμείς τώρα στο θέμα της ακρίβειας. Εδώ, Γιώργος Ελίκας και Αναστασία Σταθούλη. Mm-hmm. Και στις τιμές στην αγορά, αλλά και στις τιμές στα βενζινάδικα, γιατί έχουν αρχίσει να τσιμπάμε. Τρόφιμα και καύσιμα, λοιπόν. Από πού ξεκινάμε? Λοιπόν, πάμε στην Αναστασία που είναι μπροστά μας. Έλα, Αναστασία, καλημέρα. Καλημέρα. Μπορεί ο πληθωρισμός να υποχώρησε τον Μάιο στα χαμηλότερα επίπεδα από το φθινόπωρο του 2021, καθώς το κόστος της ενέργειας έχει μειωθεί. Όμως οι τιμές βασικών καταναλωτικών αγαθών και κυρίως των τροφίμων συνεχίζουν την ανηφόρα ακόμη και σε μηνιαία βάση. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελσάτ, σε ετήσια βάση οι μεγαλύτερες αυξήσεις είναι σε γαλακτοκομικά και αυγά στο 18%, στα κρέατα στο 12%, στο ψωμί στο 11%, ζάχαρη, σοκολάτες και γλυκά στο 10%, στον καφέ, στα αναψυκτικά και στους χυμούς στο 13%. Τώρα, τον περασμένο μήνα είχαμε αυξήσει στο 1,8%, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό στο αλεύρι και το χοιρινό, που είχαμε αύξηση κατά 8 και 7% αντίστοιχα, μέσα σε ένα μήνα. Μάλιστα, μεγάλες αυξήσεις. Μιλάμε για μεγάλες αυξήσεις. Ωραία, και στα καύσιμα, θα δούμε τώρα τον Γιώργο Σελίκα, άρχισαν σιγά σιγά οι τιμές να τσιμπάνε. Λάου, λάου. Αν παρακολουθήσετε τα βενζινάδικα, νομίζω όλοι παρακολουθούμε τις περιοχές μας από όπου περνάει ο καθένας, κάθε μέρα τις τιμές στα βενζινάδικα. Δείτε το τσούκου τσούκου άρχισαν να τσιμπάνε. Γιατί? Γιατί η καλοκαίρια σου λέει. Υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει. Θα μας πει ο Γιώργος που ξέρει. Έλα, Γιώργο. Ακριβώς, παιδιά, τα τελευταίο μήνα χαζά-χαζά 3, 4, 5 λεπτά. Μάλιστα. Εκεί από ένα 8. Μαζεύονται όμως τα λεφτά σιγά-σιγά, Γιώργο. 8, 79. Το πιο ακριβό, ας πούμε, μέσα στη μήνα είναι 8,77-8,78. Μάλιστα. Εδώ πλησιάζει το 1,90-1,89 στον Πειραιά που είμαστε. Παρόλο που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου τύπου Brent είναι στα 73 δολάρια το βαρέλι, ενώ ήταν τον προηγούμενο μήνα 76-77, βλέπουμε οι τιμές παραμένουν. Δεν προλαβαίνουν στην Ελλάδα, Γιώργο. Και απάντηση δεν υπάρχει. Οι μειώσεις, μόλις γίνονται διεθνώς οι μειώσεις, δεν προλαβαίνουν να έρθουν στην Ελλάδα. Μέχρι να έρθουν γίνονται αυξήσεις διεθνώς. Άρα πάμε κατευθείαν στην αύξηση εμείς. Σου λέει, τι αν την κάνω τη μείωση. Α, τη μείωση, λέω, θα έρθει η αύξηση κάποια στιγμή. Βέβαια. Οπότε πάμε κατευθείαν στον ανάποδο δρόμο. Μπας, εδώ, όσον καταγράφουμε την πραγματικότητα. Τώρα, παιδιά, όσον αφορά τα νησιά, άστο. Εκεί είναι 2 και πάνω. Δύο ευρώ. Καλά, δεν έπεσε και ποτέ στα νησιά. Καλό είναι, Γιώργο, όταν πας στο νησί με τα μάξι σου, να έχεις φορτώσει από εδώ. Να έχεις γεμίσει από εδώ το ρεζερβουάρ σου, που είναι σίγουρα καλύτερες τιμές. Στα νησιά επικαλούνται 1.200 λόγους για να αυξήσουν τις τιμές. Επομένως, φόρτο το αυτοκίνητό σου εσύ, γέμισε το ρεζερβουάρ σου και πήγαινε. Ναι. Το νησί είναι μικρές οι αποστάσεις. Ούτω ή άλλω. Να φουλάρει πάλι. Δεν μπορεί και να μην χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί, Γιώργο. Στα μικρά νησιά, Γιώργο μου, δεν χρειαστεί. Γύρω-γύρω εκεί είσαι, γύρω-γύρω. Βέβαια. Λοιπόν, παιδιά. Καλημέρα και στου δύο, ευχαριστούμε πολύ.